Λοιπόν, έχουμε πλέον την απόφαση έγκρισης του Υπουργού Υποδομών για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού. Είναι ένα σημαντικό βήμα γιατί είναι προϋπόθεση για το επόμενο. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου με τον εξοπλισμό του, την ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου και τους περιβάλλοντες χώρους αυτών. Θα παρακολουθούμε το θέμα, όπως έχουμε κάνει και μέχρι σήμερα, και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πράγματι, είναι ένα οξέτατο πρόβλημα, το έχουμε αναδείξει με κάθε τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είχε την ευκαιρία και ο κ. Φλωρίδης να το διαπιστώσει η διεισόμαση. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι δεν έχουμε βρεθεί ποτέ στην ίδια φάση που βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε έναν διεθνή διαγωνισμό και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Μέχρι τότε θα πρέπει να φροντίσουμε για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο υφιστάμενο για να διαμορφώσουμε συνθήκες αξιοπρεπούς απονομής δικαιοσύνης.